Καλησπέρα, συντρόφισσες και σύντροφοι, φίλες και φίλοι. Το ανθρώπινο λάθος αποτέλεσε τον πυρήνα της κυβερνητικής προσπάθειας συγκάλυψης, της κυβερνητικής προπαγάνδας για να συγκαλυφθεί το έγκλημα στα Τέμπη. Και στην πραγματικότητα αυτός ο ισχυρισμός ότι για όλα φταίει ο σταθμάρχης είναι σαν να λέμε ότι για το ατύχημα φταίει ότι έγινε ατύχημα. Και είναι προκλητικός αυτός ο ισχυρισμός γιατί, όπως γνωρίζουμε, υπόθηκε και πριν, σήμερα υπάρχουν όλες οι δυνατότητες, οι τεχνολογικές, οι οργανωτικές, για να προλάβουμε και την εκδήλωση ενός ανθρώπινου λάθους, αλλά και να περιορίσουμε σημαντικά τις συνέπειές του. Και αυτό αφορά και πολύπλοκα συστήματα, όπως οι σιδηροδρομικές μεταφορές. Τι εννοούμε πολύπλοκα συστήματα? Εννοούμε συστήματα τα οποία περιλαμβάνουν πλήθος υποδομών, εξοπλισμού, ανθρώπων με πολλούς και διαφορετικούς ρόλους και φυσικά ανθρώπων που έχουν να κάνουν και με τους απιβάτες κτλ. Και όλα αυτά να αλληλοεξαρτώνται, να αλληλοπηδρούν και να αλληλεπηδρούν και με το εξωτερικό περιβάλλον. Παρόλα αυτά όμως, ενώ είναι ένα τόσο πολύπλοκο σύστημα, υπάρχουν δυνατότητες να προληφθούν ατυχήματα. Πρώτα και κύρια, βέβαια, για την πρόληψη των ατυχημάτων απαιτείται να υπάρχει μια εμπεριστατωμένη μελέτη επικινδυνότητας. Μια μελέτη η οποία θα απαντά με συστηματικό τρόπο σε ερωτήματα όπως τι μπορεί να πάει στραβά, πόσο συχνά μπορεί να συμβεί αυτό, ποιες θα είναι οι συνέπειες, πόσο πιθανές μπορεί να είναι αυτές οι συνέπειες. Και το ατύχημα, από αυτή την άποψη, πρέπει να αντιμετωπίζεται ως μια αλληλουχία γεγονότων που φτάνει τελικά σε αυτό. Και σε αυτό το πλαίσιο και οι αστοχίες τεχνολογικών συστημάτων αλλά και οι λανθασμένες ανθρώπινες ενέργειες ουσιαστικά πρέπει να μελετώνται ως μέρος αυτής της αλληλουχίας. Και αυτή τη μελέτη εννοούμε πρέπει να την κάνουμε και να τη μελετάμε ως μέρος αυτής της αλληλουχίας και κατά τη φάση όταν μελετάμε τι πρέπει να γίνει, τι χρειάζεται να γίνει για να μην συμβεί ένα ατύχημα, τι μέτρα πρέπει να πάρουμε, αλλά και κατά τη διερεύνηση ενός ατυχήματος που έχει συμβεί. Η πλειοψηφία των επιστημονικών μεθόδων που αναλύουν την επικινδυνότητα και έχουν αναπτυχθεί περιλαμβάνουν στις περισσότερες περιπτώσεις και το κομμάτι αυτό που λέμε της μελέτης για το πώς συνεισφέρει ο ανθρώπινος παράγοντας. Και μάλιστα ο όρος που χρησιμοποιείται είναι η ανάλυση της ανθρώπινης αξιοπιστίας, όπως λέγεται. Δηλαδή, τι μελετάμε? Μελετάμε και προσπαθούμε να ποσοτικοποιήσουμε το πώς θα μειωθεί η πιθανότητα να υπάρχει ένα ανθρώπινο λάθος. Σε αυτό το πλαίσιο μελετώνται παράγοντες που μπορεί να σχετίζονται με λαθασμένες ανθρώπινες ενέργειες, όπως είναι για παράδειγμα η ελλειπής εκπαίδευση και η εμπειρία, η παροχή αναγκαίων για την εκτέλεση εργασίας πληροφοριών, η ακατάλληλη διαμόρφωση του χώρου εργασίας, η προβληματική επικοινωνία, το εξαντλητικό ωράριο εργασίας και συνολικά η οργάνωση εργασίας, ψυχική και χρονική πίεση κτλ. Γιατί χρειάζεται μια μελέτη επικινδυνότητας? Προφανώς για να δούμε τα μέτρα τα οποία χρειάζεται να πάρουμε. Μέτρα μείωσης της πιθανότητας να συμβεί ένα ατύχημα και τέτοια μέτρα είναι, για παράδειγμα, το σύστημα τηλεδιοίκησης, συστήματα ασφαλείας, το να τηρούνται διαδικασίες ασφάλειας, να υπάρχουν και να τηρούνται, η κατάλληλη εκπαίδευση, η προληπτική συντήρηση κτλ. Τι άλλα μέτρα μπορούμε να πάρουμε? Είναι μέτρα που θα περιορίσουν τις συνέπειες αν συμβεί ένα ανεπιθύμητο γεγονός. Για παράδειγμα, τα συστήματα πυρασφάλειας έχουν να κάνουν με το να προστατευτούμε αν ξεκινήσει ένα γεγονός φωτιάς, το σχέδιο εκένωσης αν έχουμε μια εκτακτή κατάσταση κτλ. Φυσικά, δεν παίρνουμε μόνο ένα μέτρο. Η σωστή μελέτη και οργάνωση πρέπει να περιλαμβάνει πολλά επίπεδα προστασίας, πολλές δικλείδες ασφαλείας, όπως λέμε. Κάθε επιπλέον μέτρο αυξάνει προφανώς το επίπεδο ασφάλειας και κάθε λιγότερο, το πούμε έτσι, αντίστροφα, κάθε έλλειψη το υπονομεύει. Δεν υπάρχει, φίλες και φίλοι, κάποιο θαυματουργό μέτρο το οποίο λύνει από μόνο του όλα τα προβλήματα. Ακόμα και το πιο αυτοματοποιημένο ψηφιακό σύστημα μπορεί να πάθει βλάβη, να στοχίσει, όπως λέμε, μπορεί να δεχτεί κυβερνοεπίθεση κτλ. Τα επόμενα βήματα, αφού επιλεγούν τα μέτρα τα οποία πρέπει να ληφθούν, είναι φυσικά να υλοποιηθούν αυτά τα μέτρα, να ελέγξουμε την εφαρμογή τους, να αξιολογήσουμε αν ουσιαστικά μπορούμε και επιτυγχάνουμε το επίπεδο ασφάλειας που θέλουμε και αν χρειάζεται να πάρθουν διορθωτικά μέτρα σε αυτό. Αυτά είναι αυτά που πρέπει να γίνονται. Τι γίνεται στην πράξη, το ξέρουμε δυστυχώς από την ίδια μας την πείρα.
Και αυτό που βλέπουμε είναι ότι με όλες τις αστικές κυβερνήσεις, αυτό που καταγράφουμε είναι αφενός ψευδεπίγραφη εφαρμογή της όποιας νομοθεσίας και κανονισμών υπάρχει, απουσία ουσιαστικού ελέγχου από τους κρατικούς μηχανισμούς, από τους ελεγκτικούς κρατικούς μηχανισμούς, κριτήρια στους κανονισμούς, τα οποία είναι κομμένα και ραμμένα στις ανάγκες της κερδοφορίας του κεφαλαίου, μια δεδαλώδης κατανομή ευθυνών, την οποία τη βλέπουμε από αυτό που βλέπουμε να μην βγαίνει άκρη, και αυτό τελικά σε τι βοηθάει? Βοηθάει στο να μετατοπίζεται τελικά η εργοδοτική και η κρατική ευθύνη στις πλάτες κάποιων εργαζομένων και πολλές φορές και στις πλάτες των ίδιων των θυμάτων της καταστροφής. Η ύπαρξη, για παράδειγμα, ολοκληρωμένων μελετών εκτίμησης επικινδυνότητας και μελετών αξιοπιστίας, όπως λέμε, είναι το πιο σύντομο ανέκδοτο εδώ για τη χώρα μας. Μπορεί να υπάρχουν κάποια συστήματα διαχείρισης ασφάλειας και σχέδια στα χαρτιά. Για παράδειγμα, η νομοθεσία για τις σιδηροδρομικές μεταφορές τα προβλέπει ήδη από το 2007. Στην πράξη, όμως, αποτελούν κενό γράμμα, αφού δεν υπάρχουν οι προϋποθέσεις ουσιαστικής εφαρμογής τους. Με όλες τις κυβερνήσεις, φίλες και φίλοι, συνέβαιναν ατυχήματα, τα οποία χτυπούσαν καμπανάκι, αλλά κανείς δεν άκουγε. Είναι χαρακτηριστικό ότι από τις δικές τους εκθέσεις, αυτό που βγαίνει είναι ότι, για παράδειγμα, από το 2008 στο 2021, καταγράφηκαν 324 σοβαρά ατυχήματα στο Εθνικό Σιδηροδρομικό Δίκτυο, με αποτέλεσμα το θάνατο συνολικά 199 ατόμων και τον τραυματισμό 170, το σοβαρό τραυματισμό. Και την ίδια περίοδο έχει σημασία να πούμε ότι είχαν καταγραφεί συνολικά 1989, σχεδόν 2000 δηλαδή, πρόδρομα συμβάντα, όπως λέμε. Τι είναι αυτά? Είναι παρολίγων ατυχήματα, τα οποία έδειχναν όμως ότι μπορεί να συμβεί ατύχημα. Δηλαδή, σιδηροτροχές, άξονες τροχή που είχαν υποστηρίξει, αστοχίες σηματοδότησης, προβλήματα με παραβίαση σηματοδότησης κτλ. Το 2017, που έγινε το σοβαρό ατύχημα στο Άδενδρο, με 3 νεκρούς και 6 τραυματίες, το πόρισμα της διερεύνησης αναδεικνύονταν οι ελλείψεις. Στην έκθεση της ΡΑΣ το 2017, επί κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ τότε, αναφέρονταν ως αιτίες ατυχημάτων, για παράδειγμα, ότι δεν λειτουργεί κεντρικό σύστημα τηλεδιοίκησης, τα προβλήματα στο σύστημα σηματοδότησης, ότι δεν είχαν ολοκληρωθεί έργα στη διπλή γραμμή Πάτρα-Αθήνα-Θεσσαλονίκη. Στην έκθεση της ΡΑΣ το 2018, πάλι επί κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ, διαβάζουμε ως αιτίες ατυχημάτων περιστατικά κλοπής καλκού, ότι μεγάλα τμήματα των διαδρόμων και των σταθμών λειτουργούν χωρίς συστήματα σηματοδότησης και τηλεδιοίκησης, ότι το παρατρόχιο σύστημα προστασίας, το ETCS, που έχει εγκατασταθεί την προηγούμενη δεκαετία σε αρκετά τμήματα του δικτύου, δεν μπορεί να λειτουργήσει ακόμα, ότι τα τρέχοντα κατασκευαστικά έργα απαιτούν συνεχείς τροποποιήσεις, απενεργοποίηση εγκαταστάσεων σηματοδότησης κτλ. Που επιδεινώνουν τα προβλήματα κτλ. Και ποιο είναι το σημαντικό? Ότι τις ίδιες ακριβώς αιτίες, ακριβώς και με τα ίδια λόγια, τις ξαναδιαβάζουμε και στην έκθεση του 2017, που είχαμε πλέον κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας. Τώρα, φυσικά, το 2023, με την τραγωδία στα Τέμπη, έρχονται να επιβεβαιωθούν όλες αυτές οι ελλείψεις. Ο κρατικός έλεγχος είναι ψευδεπίγραφος. Η ΡΑΣ, η οποία ασκεί τα καθήκοντα της Ελληνικής Εθνικής Αρχής Ασφάλειας Σιδηροδρόμων, το 2014, για παράδειγμα, που είχαμε κυβέρνηση ΠΑΣΟΚ Νέας Δημοκρατίας, αναφέρει στις εκθέσεις της μόνο 7 άτομα στο προσωπικό, τα οποία ασκούν ουσιαστικά τα βασικά, τα κύρια καθήκοντα που έχουν να κάνουν με τον έλεγχο και τις επιθεωρήσεις των εταιριών. Και το 2016, που είχαμε κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ-ΝΕΛ, και το 2020 πάλι με κυβέρνηση Νέας Δημοκρατίας, πάλι παραμένουν 6 άτομα και σήμερα φυσικά είναι αντίστοιχη εικόνα. Οι εποπτικοί έλεγχοι που ασκούνται κάθε χρόνο από τη ΡΑΣ είναι μετρημένοι στα δάχτυλα του ενός χεριού. Μας λένε, και το έχουμε ακούσει πολλές φορές τις τελευταίες μέρες, ότι την ευθύνη τήρησης των διαδικασιών και μέτρων ασφάλειας την έχουν οι ίδιες εταιρείες, δηλαδή ο ΣΕΙ, η Hellenic Train κτλ. Δηλαδή, ο ελεγχόμενος είναι ο και ελεγκτής. Με αυτά τα δεδομένα, λοιπόν, της απουσίας ουσιαστικού ελέγχου, έδωσαν και ανανέωσαν, όπως υπόθηκε και προηγουμένως και από τον καθηγητή, τα πιστοποιητικά ασφαλείας, τα οποία είναι υποχρεωτικά από την Ευρωπαϊκή και Εθνική Νομοθεσία για να έχει άδεια λειτουργίας σε κάθε εταιρεία.
Για παράδειγμα, πιστοποιητικό ασφάλεια στην Τρενοσέ είχε δοθεί το 17 επί ΣΥΡΙΖΑ και ανανεώθηκε επί Νέας Δημοκρατίας το 23, λίγες μέρες πριν από το ατύχημα στα Τέμπη. Το ΟΣΕ είχε δοθεί το 15 επί ΣΥΡΙΖΑ και ανανεώθηκε το 21 επί Νέας Δημοκρατίας. Έτσι εγκρίνονται και εκπαιδεύσεις, για παράδειγμα, των σταθμαρχών που ήρθε εκ των υστέρων η ΡΑΣ να ανακαλύψει ότι δεν ήταν επαρκής. Παρακολουθούμε επίσης αστείους διαξηφισμούς για την Επιτροπή Διερεύνησης Ατυχημάτων, ενώ μια τέτοια επιτροπή στην πραγματικότητα προβλέπεται ήδη από το 2007. Αλλά στην πράξη, με όλες τις κυβερνήσεις ήταν ανενεργή, με εξαίρεση ένα πόρισμα για το ατύχημα στο Άδεντρο. Η πείρα μας, λοιπόν, φίλες και φίλοι, δείχνει ότι πέρασαν τόσες κυβερνήσεις, πέρασαν τόσοι υπουργοί και αυτή η εγκληματική πολιτική δεν αλλάζει. Δεν είναι δύσκολο να σκεφτούμε ποια είναι η βαθύτερη αιτία του προβλήματος. Το ζήτημα είναι ποιος αποφασίζει και με ποιο κριτήριο. Σε όλα τα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και όχι μόνο στην Ελλάδα, αποφασίζει η άρχουσα τάξη, αποφασίζουν οι μονοπωλιακοί όμιλοι με γνώμονα την κερδοφορία τους. Κάθε όμιλος μέσα στη ζούγκλα της απελευθερωμένης αγοράς της Ευρωπαϊκής Ένωσης αποφασίζει για κάθε επιλογή με τη ζυγαριά του κόστους ωφέλους για τα κέρδη του. Έτσι ζυγίζει και αποφασίζει και για τον αριθμό των εργαζομένων και για τα ωράρια και για την εκπαίδευση και για το ρυθμό που θα εγκαταστήσει σύγχρονα συστήματα ασφαλείας και για τη συντήρηση στις υποδομές. Έτσι δημιουργούνται και προβλήματα και κενά, ελλείψεις που αυξάνουν και την πιθανότητα και τις συνέπειες να έχουμε και ανθρώπινο λάθος. Είναι χαρακτηριστικό ότι στη σχετική ευρωπαϊκή οδηγία και αντίστοιχα στην εθνική νομοθεσία αναφέρθηκε και ήδη ότι στους δείκτες αξιολόγησης των ατυχημάτων στις σιδηροδρομικές μεταφορές περιλαμβάνεται το οικονομικό κόστος αυτών, αποτιμώντας μεταξύ άλλων, το αναφέρουν, ακούστε, πλήθος θανάτων και σοβαρών τραυματισμών επί την τιμή πρόληψης απώλειας της ανθρώπινης ζωής σε ευρώ. Μέσα λοιπόν σε αυτό το σύστημα, όπου οι μεταφορές, η υγεία, η εργατική δύναμη, τα πάντα έχουν μετατραπεί σε εμπορεύματα, δεν μπορεί να διασφαλιστεί η προστασία της υγείας και ασφάλισης των εργαζομένων και της κοινωνίας συνολικά. Η καπιταλιστική λειτουργία με γνώμονα το κέρδος, αυτός είναι ο μεγάλος ένοχος, είτε η επιχείρηση είναι ιδιωτική, είτε ανήκει στο κράτος του κεφαλαίου. Αυτή είναι που πρέπει να καταργηθεί για να κερδίσουμε την ασφάλεια, την υγεία και τη ζωή που μας αξίζει. Ευχαριστώ.